Δόξα στον Κύριό μας, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ και για αυτή την ημέρα. Θα ήθελα να διαβάζω από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, 906 σελίδα, κεφάλαιο 5, ε, δηλαδή, από το εδάφιο 12. 906 σελίδα, κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 5 και εδάφιο 12. Και ενώ ήτο εν μία των πόλεων, ιδού άνθρωπος πλήρης λέπρας, και ειδών τον Ιησούν, έπεσε κατά πρόσωπον και παρακάλεσε αυτόν λέγον, «Κύριε, αν θέλεις, δύνασε να με καθαρίσεις». Και εκτείνας την χείραν, ήγησεν αυτόν και είπε, «Θέλω, καθαρίστητη». Και ευθύς η λέπρα έφυγεν από αυτού. Και αυτός παρήγγειλεν αυτόν, να μη είπει τούτο προς μηδένα, αλλά είπαγε λέγει και δείξον σε αυτόν εις τον ιερέα και προσέφερε περί του καθαρισμού σου, καθώς προσέταξεν ο Μωυσής διαμαρτυρίαν εν αυτούς, εις αυτούς. Αλλά έτι μάλλον διήρχε το εφήμι περί αυτού και συνηθρίζοντο όχλοι πολλοί δια να ακούσουσι και να θεραπεύονται υπ' αυτού από των ασθενειών αυτών. Αυτός δε απεσύρετο εις τας ερήμους και προσήφιετο. Αμήν. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριό μας. Η Εκκλησία του Ιησού Χριστού είναι η ασφάλειά μας. Αυτό έχω έντονα μέσα μου. Στην Εκκλησία του Χριστού που είμαστε, είμαστε ασφαλείς. Γιατί είμαστε, από τι είμαι ασφαλής, θα ρωτήσει κάποιος. Και εγώ είμαι ασφαλής έξω. Από το θάνατο, από το πνευματικό θάνατο, αγαπητοί αδελφοί. Ο Ιησούς Χριστός από την αρχή, γι' αυτό τον λόγο, ήρθε πάνω σε αυτή τη γη. Ο Θεός έγινε άνθρωπος και ήρθε πάνω σε αυτή τη γη. Γιατί? Για να σώσει τον άνθρωπο από την αμαρτία. Κάποιος μπορεί να πει, εγώ είμαι πολύ καλός, εγώ δεν κάνω, δεν σκότωσα εγώ κανέναν, μου έλεγε κάποιος. Είμαι καλός άνθρωπος. Όχι. Όλοι οι άνθρωποι που γεννιούνται πάνω σε αυτόν τον κόσμο έχουν την αμαρτία, αγαπητοί αδελφοί. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Ακόμη και τα μικρά παιδιά μέσα τους έχουν την αμαρτία. Πιάνουν το αμαξάκι. Πιανού είναι το αμαξάκι αυτό? Δικό σου? Ναι, δικό μου. Ενώ δεν είναι. Ή πιάνουν το αμαξάκι, το κρύβουν. Πήρες αμαξάκι εσύ? Όχι. Πού το μάθες εσύ το ψέμα? Έχουμε κληρονομήσει το ψέμα, αγαπητοί αδελφοί. Ο Απόστολος Ιάκωβος λέει κάτι στο πρώτο κεφάλαιο, πολύ ωραίο, και 13 εδάφιο, σελίδα 1070, λέει, «Μη δεις πειραζόμενος σας λέγει ότι από του Θεού πειράζομαι, διότι ο Θεός είναι απείραστος κακών και αυτός ουδέν αν πειράζει. Πειράζεται δε έκαστος υπό της ιδία αυτού επιθυμίας, παρασυρώμενος και δελεαζόμενος». Και τώρα λέει, «Έπειτα η επιθυμία αφού συλλάβει, γεννά την αμαρτία, η δε αμαρτία εκτελεστήσα γεννά τον θάνατο». Είναι πάρα πολύ σοβαρός αυτός ο λόγος. Βλέπετε τι διαδικασία χρησιμοποιεί ο εχθρός της ψυχής για να συλλάβουμε, δηλαδή στη σκέψη μας, «Α, να κάνω αυτό, να κάνω την αμαρτία». Και αφού πράξω την αμαρτία, την εκτελέσω, γεννιέται ο θάνατος. Ποιος θάνατος? Ο πνευματικός. Και δεν θέλουμε να ζούμε, αγαπητοί αδελφοί, ζωντανοί μεν, νεκροί δε. Ζωντανοί ναι σε αυτή τη ζωή, ωραία περνάω με την οικογένειά μου, όλα καλά, αλλά να είμαι νεκρός μέσα μου, πνευματικά νεκρός. Τι σημαίνει νεκρός? Αν θα φύγω, δεν θα πάω εκεί που θα είναι η παρουσία του Θεού, αλλά θα πάω σε έναν τόπο ο οποίος θα είναι τόπος βασάνων. Γι' αυτό ήρθε ο Χριστός. Με πολύ απλά λόγια, αγαπητοί αδελφοί. Εδώ βλέπουμε έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν, λέει, πλήρης λέπρας. Ήταν άρρωστος ο άνθρωπος αυτός. Είχε μια αρρώστια στο σώμα, ένα καρκίνο, καρκίνωμα του δέρματος που σιγά σιγά τον έτρωγε. Μια αρρώστια η οποία δεν θεραπεύεται παρανθρώπης. Και θα μπορούσαμε να παρομοιάσουμε και να δούμε, αγαπητοί αδελφοί, έναν άνθρωπο μέσα στον κόσμο ο οποίος είναι πλήρης αμαρτίας, την οποία αμαρτία την εκτελεί, την πράττει και σημαίνει ότι είναι και πλήρης θανάτου. Έτσι διαβάσαμε πριν. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Υπάρχει ελπίδα? Δεν υπάρχει ελπίδα. Παρανθρώπης δεν υπάρχει κάποιος
λεπρός, σωματικά λεπρός, φυσικά άρρωστος, να σωθεί από τη λέπρα, είναι θέμα χρόνου να φύγει, αλλά και ένας αμαρτωλός, αγαπητοί αδελφοί, να σωθεί, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση ημί δια του Ιησού Χριστού. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη αλήθεια. Τι κάνει εδώ αυτός ο άνθρωπος που ήταν πλήρης λέπρας? Ειδών τον Ιησούν έπεσε κατά πρόσωπον και παρακάλεσεν αυτόν λέγον, και βλέπουμε ταπεινώνεται στην αρχή. Αναγνωρίζει ότι είναι αμαρτωλός, άμα το δούμε παραβολικά. Αναγνωρίζει ότι είναι λεπρός, ότι η αρρώστια αυτή δεν μπορεί να θεραπευτεί. Έχει εξαντλήσει τα πάντα, έχει κάνει τα πάντα και βλέπει ότι πάει από το κακό στο χειρότερο και βαδίζει προς το θάνατο και είναι θέμα χρόνου να φύγει από αυτή τη ζωή. Τι κάνει? Πάει στο Χριστό, αδελφοί, και ο Λόγος του Θεού γι' αυτό είναι γραμμένος. Ο Λόγος του Θεού γράφτηκε για να οδηγήσει τον άνθρωπο προς την ζωή, και αυτή την ζωή να ζήσουμε, αγαπητοί αδελφοί, αξιοπρεπώς θα χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, αλλά και να κληρονομήσουμε και την μετά από αυτήν ζωή, την αιώνια ζωή. Και αυτό είναι μια πολύ μεγάλη αλήθεια. Πολλοί άνθρωποι μας λένε, ας την άλλη ζωή, εδώ να ζήσουμε καλά, ό,τι φάμε και ό,τι πιούμε, διότι αύριο να αποθνίσκουμε. Το γράφει και αυτό ο Λόγος του Θεού, ότι θα υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι, αλλά δεν είναι έτσι, αγαπητοί αδελφοί, δεν είναι έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό που το καταλάβαμε εμείς και βρισκόμαστε εδώ. Δεν είμαστε διαφορετικοί από τους άλλους ανθρώπους. Ο καθένας γνωρίζουμε πολύ, πολύ καλά τι ήμασταν. Αλκοολικοί ήμασταν, ναρκωμανείς ήμασταν, δεν ξέρω κι εγώ τι ήταν ο καθένας, αγαπητοί αδελφοί, αλλά όλους μας μάζεψε ο Κύριος εδώ, αφού αναγνωρίσαμε ότι κι εμείς είμαστε λεπροί, πνευματικά αμαρτωλοί, νεκροί, και ταπεινωθήκαμε, αγαπητοί αδελφοί, ταπεινωθήκαμε και πήγαμε κι εμείς στον Κύριο Ιησού Χριστό, πέσαμε με το πρόσωπο κι εμείς και παρακαλέσαμε αυτόν λέγον. Και αν θα ήθελα να βάλω ένα τίτλο, αγαπητοί αδελφοί, σε αυτό το μήνυμα που σας λέω, είναι «Ζήταμε πίστη». Ζήταμε πίστη. Αυτός ο άνθρωπος εδώ πήγε με πίστη στον Κύριο Ιησού Χριστό. Ξέρετε τι του είπε? «Κύριε, εάν θέλεις, δύνασε να με καθαρίσεις». Πού είναι η πίστη στη λέξη «δύνασε»? Εκεί φαίνεται η πίστη αυτού του ανθρώπου. «Κύριε, αν θέλεις, εσύ μπορείς να το κάνεις. Το πιστεύω, Κύριε Ιησού Χριστέ, ότι εσύ μπορείς να με σώσεις. Μπορείς να με βγάλεις από εκεί που είμαι. Μπορείς να με καθαρίσεις. Μπορείς να με γιατρέψεις. Μπορείς και εμένα να με βάλεις καθαρό και άγιο μέσα στο λαό σου, μέσα στο ποίμνιό σου, να συμπερπατήσω κι εγώ όλοι μαζί προς τη Βασιλεία των Ουρανών». Δεν υπάρχει καλύτερο, αγαπητοί αδελφοί, από μια τέτοια ζωή. Σας το λέω διότι έχω ζήσει πάρα πολλά χρόνια στον κόσμο, σε μεγάλα πάθη και επιθυμίες, τα οποία δεν μπορούσα να βγω. Από τον αλκοολισμό δεν μπορούσα να βγω, αδελφοί. Ο Κύριος με ελευθέρωσε όταν κατάλαβα ότι πραγματικά πάσχω και ότι οδηγούμε προς τον θάνατο. Σήκωσα το βλέμμα μου ψηλά στον ουρανό και ζήτησα τον Κύριο, και εγώ έτσι ταπεινώθηκα, αναγνώρισα ποιος είμαι, ότι είμαι αμαρτωλός πραγματικά. Και ήρθε ο Κύριος και είπε, μα είναι δυνατόν να μην θέλει ο Κύριος, αγαπητοί αδελφοί? Όταν του λέει αυτή η ψυχή εδώ, «Κύριε, εάν θέλεις, δύνασε να με καθαρίσεις», τι θα του πει ο Κύριος, αδελφοί? «Δεν θέλω». Έτσι θα του πει. Ο Κύριος έτσι περιμένει, έτσι μας περιμένει, αδελφοί, με ανοιχτή την αγκαλιά. Μας περιμένει. Έλθετε πάντες όλοι κοπιώντες και υπεφορτισμένοι, και εγώ θέλω σας αναπαύσει, λέει, ελάτε όλοι σε μένα. Και ευθύς, λέει, και εκτείνας την χείραν, ο Ιησούς ήγγιξε αυτόν και είπε, θέλω, καθαρίστητη. Και αυτός είναι ο Χριστός. Αυτό πρέπει να κάνω. Μόνο αυτό, ναι, να αναγνωρίσεις ότι είσαι αμαρτωλός, να
ταπεινωθείς μπροστά στον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, να το ζητήσεις βοήθεια και η βοήθεια θα έρθει. Πώς, τόσο απλά? Ναι, ευθύς. Εκτείνα στην χείρα και αμέσως, λέει, αγαπητοί αδελφοί, ευθύς η λέπρα έφυγε από αυτού. Έφυγε από αυτού. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό. Και αυτός παρήγγειλε εις αυτόν να μην πει τούτο προς μηδένα, λέει, αλλά είπαγε, λέει, και δείξον σε αυτόν στον ιερέα και προσέφερε περί του καθαρισμού σου, καθώς προσέταξε ο Μωυσής, διαμαρτυρίαν εις αυτούς. Βεβαίως, μετά από τη σωτηρία, μετά από την ευλογία, έρχεται ο λόγος του Θεού, έρχεται η οδηγία του Θεού. Παιδί μου, αναγνώρισες την αμαρτωλότητά σου, ταπεινώθηκες μπροστά μου, προσευχήθηκες σε μένα με πίστη, εγώ σε ευλόγησα και τώρα τι, σου δίνω το λόγο μου, πάρ το λόγο μου. Αυτά είναι όλα μια πολύ ωραία σειρά. Και σου λέω, τώρα κάνε τον λόγο, τότε την Παλαιά Διαθήκη. Αυτός ήταν ο λόγος τότε. Θα πας στον ιερέα, τότε υπήρχαν ιερείς. Ήταν η παλαιά οικονομία ακόμη, η οποία άλλαξε μετά τη νίκη του Ιησού Χριστού στο Σταυρό του Γολγοθά, που σκίστηκε το καταπέτασμα, εκεί άλλαξε αυτή η οικονομία. Αλλά μέχρι τότε αυτός ήταν ο λόγος. Και του είπε, τώρα παιδί μου, αφού έκανες αποκατάσταση με τον Θεό σου, θα πιάσεις τον λόγο και θα κάνεις τον λόγο του Θεού, για να περπατήσεις ασφαλής. Και έτσι μάλλον διήρχεται η φήμη περί αυτού, ενθουσιασμένος αυτός. Το έλεγε παντού. Και δεν είναι λίγο πράγμα να έχεις μια ασθένεια στην οποία περιμένεις από στιγμή σε στιγμή να πεθάνεις, και σε μια στιγμή κάποιος να σε θεραπεύει, να σου δίνει τη θεραπεία. Δεν μπορείς να το κρατήσεις αυτό. Θα πας, θα το πεις. Αυτός με θεράπευσε, ο Χριστός είναι ζωντανός. Ήρθε στη ζωή μου, με έβγαλε από το ποτό, από τα ναρκωτικά, με έβγαλε από εδώ, από εκεί. Με έσωσε. Και έτσι διήρχεται η φήμη περί αυτού παντού. Και συνηθρίζονται όχλοι πολλοί οι διανακούσωσοι και να θεραπεύονται από αυτού, από τον ασθενειόν αυτόν. Πού θα πάνε, πού θα πάνε και πού θα πάμε, αγαπητοί αδελφοί? Θα πάμε στον Ιησού Χριστό. Αυτός δε απεσύρετο εις τα σερήμους και προσήφιετο. Να ένα παράδειγμα. Ο Κύριος μας πρώτος έφευγε μόνος του, λέει, στα σερήμους και προσευχόνταν γονατιστός. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο, αγαπητοί αδελφοί, που μας έβαλε μέσα στην Εκκλησία. Η πρώτη Εκκλησία, η Αποστολική Εκκλησία, λέει, ενέμενον εν τη διδαχή των Αποστόλων, εν την κοινωνία μεταλλήλων, εν την κλάση του άρτου και εν τις προσευχές. Αυτά θα μας κρατήσουνε, αυτά. Αυτά τα τέσσερα, αγαπητοί αδελφοί, είναι οι τέσσερις στήλοι, οι τέσσερις κολόνες που κρατιέται πάνω και στηρίζεται η Εκκλησία, το έργο του Θεού ολόκληρο. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να ακούσουμε την διδαχή των Αποστόλων, να διδαχτούμε από το Ευαγγέλιο, σημαίνει αυτό, τίποτα άλλο, μόνο το Ευαγγέλιο. Να έχουμε μια κοινωνία μεταλλήλων, να ακούσω εσένα, να ακούσεις εμένα την ομολογία. Σήμερα είχαμε μια πολύ ωραία κοινωνία σε ένα κήπο, εκεί που βρεθήκαμε αδέλφια, και άκουσα έτσι μια ομολογία. Οικοδομούμαστε, μαθαίνουμε ο ένας για τον άλλον, γνωριζόμαστε, έρχεται αγάπη μέσα μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο. Εν τη κλάση του άρτου, κάθε Κυριακή να πράξουμε την εντολή του Θεού, το θέλημα του Θεού, ο οποίος μας είπε, κάθε Κυριακή που μαζεύεστε, τι, να κάνετε αυτή τη διαδικασία, για να μην ξεχάσετε το τι έκανα για σας, να καταγγέλλετε το θάνατό μου δηλαδή. Και αυτό, σωτηριακό, και αυτό, και εν τες προσευχές, και αυτό. Όπως και εδώ βλέπουμε τον Κύριό μας να προσεύχεται. Και βλέπετε, αγαπητοί αδελφοί, όλα αυτά τα τέσσερα, οι τέσσερις αυτοί στήλοι, όλα γίνονται εδώ μέσα στην Εκκλησία. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο, αγαπητοί αδελφοί. Η Εκκλησία είναι του Κυρίου. Από την αρχή ο Κύριος ίδρυσε την Εκκλησία του. Και προσωπικά εγώ τον ευχαριστώ πάρα πολύ που με οδήγησε μέσα στην Εκκλησία του. Εδώ συντηρούμαστε, αγαπητοί αδελφοί. Εδώ καθαριζόμαστε. Μιλήσαμε για αμαρτία. Δεν θα κάνω αμαρτία. Ναι, θα πέσω, μπορεί να κάνω.
αμαρτία. Μπορεί να πέσω σε ένα πτέσμα, σε ένα λάθος. Βεβαίως, άνθρωποι είμαστε έξω, ζούμε στον κόσμο ως πρόβατα εν μέσω των λύκων. Αλλά θα έρθω στην Εκκλησία. Σε αυτά τα τέσσερα που έβαλε ο Θεός, θα με πλύνει, θα με καθαρίσει με τον λόγο του, δια της προσευχής, θα έρθει να μου μιλήσει. Ακούσαμε πριν, ωραία, ο Κύριος να μιλάει με όνομα. Αγαπητοί αδελφοί, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα αλλού. Εδώ θα συντηρηθώ και εδώ θα μείνω και εδώ θα προχωρήσω. Η Εκκλησία είναι ένα πίμνιο το οποίο πορεύεται, προχωράει και πάει με ποιμένα τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, με τα χαρίσματα, με τις διακονίες, με τις υπηρεσίες που έβαλε ο Κύριος μέσα στις εκκλησίες του. Οδηγούμαστε, αγαπητοί αδελφοί, για τον ουρανό. Πάμε δηλαδή για τον ουρανό. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Κύριος να αναλάβει και το υπόλοιπο της ώρας. Ευχαριστούμε για τον αδελφό μας, τον Νίκο, ο οποίος και αυτός αναγνώρισε, ταπεινώθηκε, ζήτησε, έλαβε και τώρα πήρε την εντολή από τον Κύριο να κάνει το θέλημα του Θεού και θα το κάνει το θέλημα του Θεού. Θα βαπτιστεί στο νερό και χαιρόμαστε πάρα πολύ για τον αδελφό μας. Αμήν. Δοξασμένο και ευλογημένο το όνομα του Κύριου μας, λίγα εδάφια από σελίδα 180, κεφάλαιο σίγμα, κεφάλαιο 6, το εδάφιο 10 μέχρι 13. 180, Δευτερονόμιο, 6ο κεφάλαιο σίγμα, 10 μέχρι 13. Και όταν Κύριος ο Θεός σου σε φέρει στην γη την οποία όμωσε προς τους πατέρας σου, προς τον Αβραάμ, προς τον Ισάκ και προς τον Ιακώβ, για να δώσει σε πόλεις μεγάλας και καλάς, τας οποίας δεν έκτισας, και οικίας πλήρης πάντων των αγαθών, τας οποίας δεν γέμισας, και φρέατα ανοιγμένα, τα οποία δεν ίνιξας, αμπελώνας και ελαιώνας, τους οποίους δεν εφυτεύσας, αφού φάγεις και χορτάσεις, πρόσεχε σε αυτόν, μη ποτελισμονήσεις τον Κύριον, ώστις σε εξήγαγεν εκ γης Αιγύπτου εξ οίκου δουλείας. Κύριον τον Θεό σου θέλεις φοβήστε, και αυτόν θέλεις λατρεύει, και στο όνομα αυτού θέλεις ομνή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο. Αυτό είναι για τον λαό Ισραήλ. Αλλά άμα το μεταφέρουμε στο λαό του Θεού σήμερα, έχει μέσα ο Θεός έναν φόβο για τον λαό του όταν θα τον ευλογήσει. Γιατί μας έχει υποσχεθεί ότι θα μας ευλογήσει. Θα μας φέρει σε ευρυχωρία. Θα μας δώσει το αίτημά μας. Θα μας θεραπεύσει. Θα μας αποκαταστήσει. Θα μας δώσει μια δουλειά. Και. Λέει ο Λόγος του Θεού ένα πράγμα. Πρόσεχε σε αυτόν, στον εαυτό σου, όχι στους άλλους. Δηλαδή να προσέξω στον εαυτό μου, που θα λάβω την ευλογία, μη ποτελισμονήσεις τον Κύριο. Μήπως τον ξεχάσεις. Μα μπορώ εγώ να τον ξεχάσω, αφού υποσχέθηκα ότι θα τον ακολουθήσω όταν βαφτίστηκα στο νερό. Ναι Κύριε, θα είμαι μαζί σου, δεν θα σε αφήσω, δεν θα σε εγκαταλείψω. Ναι, αλλά όταν θα έρθει το αυτό που ποθεί η καρδιά μου, που το περιμένω χρόνια ολόκληρα και το λάβω, αυτό το δώρο, και το αγαπήσω περισσότερο από τον δωρητή, υπάρχει κίνδυνος να ξεχάσω τον Κύριο. Πρόσεχε, λέει, στον εαυτό σου. Μη λησμονήσεις τον Κύριο. Γιατί εύκολα ο άνθρωπος ξεχνάει. Ξεχνάει τη δοκιμασία που πέρασε, ξεχνάει το πρόβλημά του που είχε,
ξεχνάει τις νηστείες που είχε κάνει, ξεχνάει τις προσευχές που είχε κάνει, ξεχνάει αυτόν τον μεγάλο αγώνα που είχε κάνει. Και ο λαός Ισραήλ χρόνια μέσα στη δουλεία, στο βούρδουλα του Φαραώ, όταν τους πέρασε από την Ερυθρά Θάλασσα, μέχρι να τους περάσει μέσα από την Ερυθρά Θάλασσα, είχαν δει πολλά σημεία, πολλά θαύματα. Βγήκαν από την Ερυθρά Θάλασσα και μετά από λίγες μέρες ξεχάσανε τον Κύριο. Τον ξεχάσανε. Θέλουν να γυρίσουν πίσω. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Να μην λησμονήσουμε τον Κύριο, αδέρφια. Αλλά όπως λέει ο Λόγος του Θεού, Κύριον τον Θεό σου θέλεις φοβήσθε και αυτόν θέλεις λατρεύει συνέχεια. Θα τον λατρεύεις, όχι μια φορά τον λάτρεψες και τελείωσε. Θα τον λατρεύεις και στο όνομα αυτού θέλεις υμνή. Εντάξει, εμείς δεν ορκιζόμαστε στον Κύριο, αλλά να μείνουμε, να μην το ξεχάσουμε. Γιατί άμα ξεχάσουμε τον Κύριο, ξεχνάμε αυτή την τόση μεγάλη σωτηρία που μας έχει χαρίσει. Χαιρόμαστε για τον αδελφό μας και λέει ο Λόγος του Θεού ότι η χαρά μεγάλη γίνεται στον ουρανό για έναν αμαρτωλό μετανοούντα. Αυτή τη στιγμή δεν χαιρόμαστε μόνο εμείς, και αν χαιρόμαστε εμείς, πόσο μάλλον ο ουρανός. Ο Κύριος να ευλογήσει και το υπόλοιπο και όλους εμάς και τον αδελφό μας. Αμήν.